Καλώς ήρθατε στην εκπομπή σχετικώς με τις τέχνες από το κανάλι 7 Arts. Βρείτε μας στο φατσοβιβλίο, στο στιγμιαίο τηλεγράφημα και στο τιτίβισμα. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε την τώρα, πατήστε και το καμπανάκι. Ο όρος μπαρόκ προέρχεται πιθανόν από την ισπανική λέξη μπαρόκο, που σημαίνει ακανόνιστο μαργαριτάρι. Αναφέρεται στην καλλιτεχνική και την πνευματική δημιουργία, στη λογοτεχνία, στη μουσική, στις εικαστικές τέχνες, η οποία εμφανίζεται την περίοδο μετά την Αναγέννηση και ως την εποχή του Διαφωτισμού, δηλαδή από το 1600 έως το 1717 περίπου. Μείνε εδώ μαζί μας, γιατί από σήμερα ξεκινά μια μεγάλη αναφορά στην τέχνη του Μπαρόκ, ίσως από τις πιο σημαντικές παραστατικές περιόδους των τεχνών, και είναι ευκαιρία από σήμερα να μάθεις περισσότερα. Ο όρος μπαρόκ αποδόθηκε αρχικά με αρνητική σημασία στα έργα του 17ου αιώνα, στα οποία ο καλλιτέχνης δεν τηρούσε τους κανόνες των αναλογιών, αλλά αντίθετα ακολουθούσε μια εκφραστική ελευθερία. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε για να προσδιορίσει την τέχνη της συγκεκριμένης αυτής εποχής με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Κατά την περίοδο την οποία εξετάζουμε, ο καθολικός κόσμος της Δύσης χωρίστηκε στα δύο: μεταρρύθμιση και αντιμεταρρύθμιση. Είναι οι δύο όροι που χρησιμοποιούνται για να ορίσουν την επανάσταση των διαμαρτυρωμένων κατά της Καθολικής Εκκλησίας και την αντίδραση των Καθολικών αντίστοιχα. Κατά τον 17ο αιώνα, η Παπική Ρώμη ήταν η κοιτίδα του Μπαρόκ, το οποίο στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη μέχρι και τη Λατινική Αμερική με τη βοήθεια διαφόρων θρησκευτικών τάγματων και κυρίως του τάγματος των Ιησουιτών. Στα κράτη όπου κυριάρχησε ο καθολικισμός, η Εκκλησία απέκτησε δύναμη και συνδέθηκε με την πολιτική εξουσία. Η Καθολική Εκκλησία θεώρησε ότι η τέχνη μπορούσε να γίνει μέσω προώθησης των επιδιώξεών της και συνεπώς έπρεπε να είναι κατανοητή από όλο τον κόσμο. Ο 17ος αιώνας ήταν η εποχή των μεγάλων νεωτερισμών. Ο Καρτέσιος, ο Γαλιλαίος, ο Χόμπς, ο Σπινόζα, ο Λάιμπνιτς ήταν μερικές από τις πιο σημαντικές φυσιογνωμίες της εποχής. Για όλους αυτούς, η φιλοσοφία και τα μαθηματικά έπρεπε να συμβαδίζουν και έτσι ο φυσικός κόσμος άρχισε να ερευνάται ταυτόχρονα από πολλές επιστήμες για διαφορετικούς σκοπούς. Οι μεγάλες πόλεις της Ευρώπης αυξήθηκαν σε αριθμό και μεγάλωσαν, οι εμπορικές συναλλαγές πλήθαιναν και παρουσιάστηκε μεγάλη πνευματική και οικονομική κινητικότητα. Προσεγγίζοντας τις βασικές έννοιες και τα κυριότερα χαρακτηριστικά της τέχνης του Μπαρόκ, θα δούμε πως η αναγεννησιακή θεώρηση της τέχνης, σύμφωνα με την οποία η τέχνη είναι αναπαράσταση και μίμηση της πραγματικότητας που ακολουθεί τους αυστηρούς κανόνες των αναλογιών και των αρμονικών σχέσεων, είχε πια εγκαταληφθεί από την εποχή του μανιερισμού. Κατά την περίοδο του Μπαρόκ, η επαφή με τη φύση είχε ως στόχο την έξαρση των συναισθημάτων του θεατή. Τώρα, η τέχνη μιμείται τη φύση, αλλά δεν έχει ως στόχο να παρουσιάσει στο θεατή το αντικείμενο, τον κόσμο, αλλά να τον εντυπωσιάσει, να τον συγκινήσει, να τον πείσει. Ο καλλιτέχνης, χρησιμοποιώντας τη φαντασία του, μπορεί να οδηγηθεί στην απελευθέρωση από τα επιβεβλημένα όρια που έθετε η Αναγέννηση και στην πεποίθηση ότι κάτι μη πραγματικό μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
Η τέχνη θεωρήθηκε ως μια ανθρώπινη δημιουργία που μπορούσε να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη γη και τον ουρανό, ανάμεσα στο πραγματικό και το ιδεατό, χάρη στην καλλιτεχνική ικανότητα του ανθρώπου. Στα έργα της περίοδου αυτής, ο χώρος γίνεται πολύπλοκος, οι μορφές παρουσιάζουν κινητικότητα και ροή και γενικά αυτό που επιδιώκει είναι η σύνθεση αντίθετων στοιχείων όπως το κύλο και το κερτό ή το φωτεινό και το σκοτεινό. Τα χρώματα είναι έντονα ενώ τα παιχνίδια της σκιάς και του φωτός αποκτούν μεγάλη σημασία. Η σύνθεση της μορφής καθορίζεται από την κίνηση και την έκφραση και όχι από τις αναλογίες. Το βλέμμα του θεατή για να αντιληφθεί το έργο υποχρεώνεται να παλινδρομεί από το πρώτο επίπεδο στο βάθος του τρισδιάστατου χώρου και να καθυστερεί, θα λέγαμε, στη θέαση των πολύπλοκων λεπτομεριών του έργου. Κυρίαρχο στοιχείο της τέχνης του μπαρόκ είναι η έξαρση των συναισθημάτων, η επιβλητικότητα και η υπερβολή. Ύστερο μπαρόκ μπλέκεται χρονικά με το ροκοκό, με το οποίο έχει πολλά κοινά στοιχεία. Στο επόμενο επεισόδιο θα μάθουμε πώς αναπτύχθηκε η τέχνη του μπαρόκ στην αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική, αλλά και σε άλλες μορφές τέχνης και θα γνωρίσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες. Αυτά για σήμερα. Αν αυτό το επεισόδιο σας άρεσε, κάντε ένα like. Γράψτε κάτω στα σχόλια σε ποιους καλλιτέχνες της τέχνης του μπαρόκ θα θέλατε να αναφερθούμε. Το πιο σημαντικό όμως μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και κλικ στο καμπανάκι. Όσο για την τέχνη, η τέχνη δεν έχει όρια, είναι ελεύθερη, είναι για όλους και όλοι μπορούν να την κάνουν. Απ' τον Σκιά, να είστε πάντα καλά, ραντεβού την άλλη εβδομάδα και να τα λέτε!